Λαϊκή Συνέλευση, τη συγκάλεσε το τοπικό συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα, την κατεδάφιση του εξοκλησίου του Αγίου Γεωργίου. Πριν από 10 περίπου χρόνια ήρθε μία μοναχή, ζήτησε με ταπεινότητα και σεβασμό προς το χωριό μία έκταση εκεί πέρα για να κάνει ένα μικρό μοναστήρι, να μπορεί να μονάσει και να είναι κοντά στο Θεό. Από το ένα στρέμμα που ζητούσε τότε, σήμερα έχουμε φτάσει στα 12 στρέμματα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και ζητάει. Ζήτησε άλλα 11 στρέμματα. Παρά την αρνητική θέση του τοπικού συμβουλίου ομόφωνη, ο Δήμος Ομιδέου πήρε μια απόφαση να την δώσει. Κινηθήκαμε νομικά απέναντι σε 4 αποφάσεις, τις κερδίσαμε και η έκφραση δεν θα δοθεί. Πιστεύω ο Δήμαρχος να έχει καταλάβει ότι έκανε ένα λάθος και να μην το συνεχίσει. Πριν από λίγες μέρες, κάποιοι συγχωριανοί κατήγγυλαν πως το εξοκλήσιο του Αγίου Γεωργίου κατεδαφίστηκε κατά τη διάρκεια κάποιων έργων εκεί μέσα που γίνονται. Αμέσως, μαζί με τον κύριο Γεώργο, τον Τρίφο, πήγαμε στον χώρο και διαπιστώσαμε πως το εξοκλήσιο του Αγίου Γεωργίου είχε πραγματικά ισοπεδωθεί. Και στον ίδιο χώρο είχαν ήδη κτίσει κάποιους άλλους τοίχους για κάποια άλλη κατασκευή του μοναστηρίου. Ρωτώντας τη μοναχή Εφραιμία, υπεύθυνη της μονής, με ποιο σκεπτικό γκρεμίσε ένα εκκλησάκι, ενός και πλέον αιώνα, που χάνεται και στα βάθη των αιώνων, δεν ξέρουμε από πότε είναι, η απάντησή της ήταν τα παράπονα στο Μητροπολίτη. Ενώ όταν ανέφερα ότι καταστράφηκε ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού, ένα αγαπητό εκκλησάκι όλων των κατοίκων, που γιορτάζαμε κάθε χρόνο εκεί πέρα, το δεύτερο πανηγύρι μας ήταν, ιστορικής αξίας, η απάντηση του ιερέα της Μονής και η μοναχή συμφώνησε με αυτό που είπε, ήταν ότι μα πώς κάνεις έτσι πρόεδρε για 4 του Βάγια. Εκεί πραγματικά σοκαρίστηκα και εγώ και ο Τρίφος. Όνομα ιερέα. Από πού μάθαινε τον Μιχαήλ, πώς από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη που έκανε. Ο κύριος Εξομολόγος. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση με την κλικίδα τη φωνή. Προσκαλώντας συγχρόνως και τον Δήμαρχο στην σημερινή Λαϊκή Συνέλευση. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασαν την ενέργεια να γκρεμιστεί το εξοκλήσι. Θα τοποθετηθεί ο Γιάννης για την θέση του Δημάρχου και γιατί δεν είναι εδώ σήμερα. Θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Η σημερινή Λαϊκή Συνέλευση συστάθηκε για να ακουστούν οι γνώμες όλων των κατοίκων που τις τελευταίες ημέρες είμαστε όλοι ανάστατοι και σοκαρισμένοι από το γεγονός αυτό. Διότι δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε ένα εκκλησάκι όταν έχουν περάσει από εδώ πέρα πόλεμοι, καταπατητές, κατακτητές και δεν έχουν τολμήσει κανένας να γκρεμίσει η εκκλησία. Όταν ολόκληρη η ΔΕΗ αφήνει μέσα στα ορυχεία της τα εκκλησάκια και δεν πάει κανένας να γκρεμίσει εκκλησάκι. Πόσο μάλλον ιστορικά εκκλησάκια τα οποία χάνονται στα βάθη των αιώνων. Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί αν μείνει το θέμα έτσι και δεν κάνουμε τίποτα, θα αρχίσουν να μας ζητάνε. Και εγώ δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά στο βωμό του χρήματος και όχι της θρησκείας. Δυστυχώς έτσι είναι, την καταδύσαν την Εκκλησία έτσι κάποιοι. Δεν είναι όλοι έτσι βέβαια οι μοναχοί και οι μοναχές. Αυτοί που έχουμε όμως εμείς εδώ πέρα είναι το κάτι άλλο. Δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο το χρήμα. Δυστυχώς προσβάλλει το χωριό, προσβάλλει όλους εμάς, όλη η συμπεριφορά της. Δυστυχώς τόσα χρόνια κάτσαμε, υπομέναμε, είπαμε ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, κάτι σωστότερο. Έρχεται κόσμος να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το πώς θέλει να μιλήσει. Δεν μπορούσε να έρθει σήμερα ο Δήμαρχος, γιατί είχε κάποιους προσωπικούς λόγους. Λόγω υγείας, λόγω παιδιά. Μου είπε να σας χαιρετήσω και να σας πω ότι θα ήθελε να ήταν εδώ πέρα, αλλά δεν μπορεί. Σήμερα και αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα. Η θέση δικιά μου είναι ότι έγινε η ιεροσυλία σε αυτό το πέρα το χώρο. Ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα να εκπροσωπήσουμε τους προγόνους μας, τους παππούδες μας, εμάς, τα παιδιά μας, τα μελλοντικά, τα εγγόνια μας, που δεν θα μπορέσουν να πάνε σε αυτό το εκκλησάκι που όπως θυμάστε πηγαίναμε και γιορτάζαμε. Και είναι λάθος
δεν γιορτάζαμε, που σταματήσαμε να γιορτάζουμε εκείνο το εκκλησάκι που ήταν δικό μας, το χωριό μας. Δεν ήταν της μόνης. Από την αρχή το έλεγα ότι το εκκλησάκι έπρεπε να μείνει έξω από τη μόνη. Το εκκλησάκι δεν ήταν της μόνης, ήταν του χωριού μας. Το αφήσαμε αυτό εδώ πέρα. Ήταν μεγάλο λάθος που το αφήσαμε εδώ πέρα. Αυτό. Σαν χωρίο δεν κάναμε μια λαϊκή συνέλευση να δούμε το τι γίνεται από τότε, από όταν ήρθε η Αδόβρια στο χωριό και ζήτησε. Από τότε έπρεπε να κάνουμε μια συνέλευση, να ρωτήσουμε τους χωριανούς και να δούμε το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλώς ή κακώς η μοναχή ζήτησε να πάρει και άλλα στρέμματα, όπως είπες, και άλλα μέτρα. Δεν σταματάει όμως αυτό εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω να σταματάσει το εδώ πέρα. Γιατί και πρώτο που ήμουν τοπικό σύμβουλο και τώρα βλέπω ότι συνέχεια ζητάει. Δεν είμαι κατά του μοναστηριού. Ήθελα να γίνει ένα μοναστήριο. Αλλά όχι με τέτοιες προϋποθέσεις και με τέτοιες εξετάσεις στο σημείο. Οι προϋποθέσεις και τα σημεία ήταν αλλού να γίνει το μοναστήριο. Και δεν θέλανε. Διαλέξανε εκεί τον τόπο γιατί ήταν εύκολο τόπο. Η θέση του μοναστηρίου ήταν πάνω στο Άγιο Πνεύμα. Αν θυμούνται οι περισσότεροι που έχουν περάσει το τοπικό συμβούλιο. Κι όμως δεν θέλανε, αρνήθηκαν και πήγανε στην κίνηση μου. Με βάζει σε άλλες σκέψεις και δεν έρχονται κι άλλες μοναχές. Και από ό,τι έχω ακούσει, δεν θέλουν άλλες μοναχές. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να αφήσω τώρα το λόγο στο χωριό. Πέτρο, θες να μιλήσεις. Ευχαριστώ πολύ από μένα. Να σας χαιρετήσω κι εγώ και να σας ευχαριστήσω κι εγώ εκ μέρους μου για την παρουσία σας εδώ πέρα σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι κι εγώ είμαι κατά αυτής της κατεδάφησης του Αγίου Γεωργίου. Όπως κι όλοι μας εδώ πέρα ξέρουμε ότι εγώ θυμάμαι πάντα ότι από μικρό παιδί σε αυτό το εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου πηγαίναμε από το πρωί και μετά την λειτουργία μαζευόταν όλο το χωριό στην πλαγιά και παρέες-παρέες γινόταν ένα πανηγυράκι. Και πιστεύω ότι και οι μεγαλύτεροι το θυμόσαστε αυτό πάρα πολύ καλά και εμείς οι νεότεροι το θυμόμαστε. Εντάξει, από εκεί και πέρα με το που έγινε το μοναστήρι χάθηκε λίγο αυτή η λάμψη που είχε εκείνη η μέρα ειδικά του Αγίου Γεωργίου, αλλά παρόλα αυτά λέγαμε ότι υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο μοναστήρι και πηγαίναμε κάθε χρόνο ή και όποτε μπορούσαμε και προσκυνούσαμε τον Άγιο Γεώργη. Δυστυχώς και εγώ το έμαθα προχθές ότι κατεδαφίστηκε και εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε και πιστεύω ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό γιατί ο Άγιος Γεώργης ήταν για το χωριό μας κάτι, ήταν ένα σημαντικό ξοκλήσι και ένα παλιό ξοκλήσι. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, επειδή και εγώ από εκεί από το Ρεμαίδα έχω δει πάρα πολλά χωριά που έχουν ξεσηκωθεί από τη ΔΕΗ, ποτέ κανένας δεν πείραξε εκκλησία και εκκλησάκι. Υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ο Κόμανος έχει σηκωθεί εδώ και 20 χρόνια και την εκκλησία του χωριού δεν την έχουν πειράξει κανείς. Και το Κλήτος και η Χαραμπή. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω γι' αυτό γίνεται και λαϊκή συνέλευση. Πρέπει όλοι μας να συζητήσουμε και να πει ο καθένας και την γνώμη του και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί, εντάξει, από τη στιγμή που γκρεμίστηκε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι εγώ με τη συζήτηση και με την κουβέντα που θα κάνουμε όλοι μας να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι θετικό. Πρόεδρε, από την τελευταία συνάντηση που κάναμε στο Δήμο Μηταίου, που το συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι έγινε σχετικά με το γκρέμισμα της Εκκλησίας. Για μας είναι ένα θρησκευτικό κοιμήλιο, μια πολιτιστική κληρονομιά. Ιστορικά αναστηλώθηκε το 1910. Έχει γίνει το 18ο αιώνα. Έχουμε πολλές αναμνήσεις από αυτό το εκκλησάκι, όπως είπε και ο Πέτρος. Τον παππούδο μας, τον προπάπο μας, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μικρά παιδιά,
και μεγαλώσαμε και έχουμε όμορφες και πολύ καλές αναμνήσεις. Αυτό που έγινε, όπως βλέπω και από τις αντιδράσεις των κατοίκων και του τοπικού συμβουλίου, είναι έγκλημα. Πουθενά δεν κρεμίζονται εκκλησίες, πουθενά. Δεν υπήρχε θέμα να κρεμίσουμε την εκκλησία. Τις εκκλησίες τις αναστηλώνουμε. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Έτσι έπρεπε να γίνει και όχι να την κρεμίσουμε. Και να φανταστείτε πόσο πονηροί είναι, έτσι, πόσο πονηρά σκέφτονται. Εδώ υπάρχει έκφραση «δεν έχουν το Θεό τους». Γιατί δεν έχουν το Θεό τους? Γιατί η πονηράδα τους έφτασε στο γεγονός να ξεκινήσουν το χτίσιμο της εκκλησίας περιμετρικά από το εκκλησάκι, το περιφράξανε, το χτίσανε και μετά το κρεμίσανε. Δηλαδή δεν το κρεμίσαν κατευθείαν, γι' αυτό δεν πήραμε χαμπάρι εμείς τίποτα. Όντως δεν πήραμε χαμπάρι. Το περιφράξανε περιμετρικά και μετά το κρεμίσανε εσωτερικά. Εκεί φτιάξανε. Καταρχήν δεν ρωτήσαν κανέναν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτον, δεν ρωτήσανε την τοπική κοινότητα. Δεν ήξερε κανένας από εμάς. Δεν ρωτήσαν το Δήμο. Δεν ρωτήσανε την Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού. Ποιο ρωτήσανε, πώς κρεμίσανε. Εδώ υπάρχει μια παράνομη διαδικασία. Εκεί πρέπει να κινηθεί το τοπικό συμβούλιο και εσείς εμείς να κινηθούμε ποινικά. Θα κινηθούμε ποινικά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν ευθύνες και πρέπει να αναλογιστούν ευθύνες. Ποιος είναι ο Μητροπολίτης, η Επιτροπή, η Καλόγρια, ποιος το κρέμισε, με ποια είναι ευθύνη. Δεν μπορεί να κρεμίζεται. Δεν είναι περιουσία τους. Δεν είναι περιουσία. Κάποιοι άνθρωποι τη χτίσανε. Δεν είναι δικιά τους περιουσία. Άσχετο αν το εκκλησάκι υπήρχε εκεί πέρα στο δικό του το χώρο. Δεν είναι δικό του όμως το εκκλησάκι. Ανήκει στο χωριό, ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά, ανήκει στους παππούδες μας, στους προπάπους μας. Αυτό που ζήσαμε εμείς, που γαλουχηθήκαμε εκεί πέρα. Το πανηγύρι που είπε ο Πέτρος. Υπήρχαν τρία πανηγύρια πιο σημαντικά για εμάς. Το Αγίου Παντελήμωνα, που είναι ο πολιούχος μας, είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και το Αγίου Πνεύματος. Τρία πανηγύρια έχουμε. Τα πιο σημαντικά που τα ζήσαμε εκεί πέρα και τα συνδυάζουμε με τη θρησκευτική μας συμβούλιο προστάρεδες και να αποφασίσουμε εδώ πέρα να ξαναχτίσουμε το εκκλησάκι. Αυτό ζητάμε. Όχι το κρεμίσαμε και τελείωσε η δουλειά. Κάναμε μια λαϊκή συνέλευση και θα πάμε στα καφενεία και θα δούμε την μπάλα τον Ολυμπιακό. Δεν το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα γίνει επιτροπή αγώνα. Θα ζητήσουμε ποινικές ευθύνες από αυτούς που κρεμίσαν την εκκλησία. Και θα το ξαναχτίσουμε. Αυτό θα είναι ο αγώνας μας και αυτή θα είναι η δικαίωση. Να μην φύγουμε από εδώ πέρα χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Έκανε τα παράπονα του και αυτό στην Καλόγρια. Και η Καλόγρια τον έστειλε στον Μητροπολίτη πάνω. Του είπε ότι ο Μητροπολίτης έδωσε εντολή για να γίνει αυτό εδώ πέρα. Όχι εμείς. Δεν ξέρω ποιος ζήτησε και τι έκανε. Είπε ότι έδωσε ο. Ναι. Από όπως είναι ο Μητροπολίτης. Ήρθε το είδε το εκκλησάκι μέσα στον άλλο τον ναό και μας είπε κατεδαφίστε το, δεν είναι ωραίο. Η απάντηση δικιά μου ήταν και ποιος είναι ο Μητροπολίτης που θα γκρεμίσει κάτι χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Του ανήκει. Δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε εμάς, ανήκει στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, σε όλους. Ποιος θέλει. Πιστεύω ότι διέπονται από τον νόμο του περιβάλλοντος. Πρέπει να βγάλεις άδεια ή κατεδάφισης ή ανέγεσης. Για νοοδομία που λένε και λοιπά, αυτά είναι προαθέξαρα. Γιατί φοβόμαστε να έρχονται σε αντιπαράθεση με την Εκκλησία. Δεκτών. Δεχόμαστε την αγιοσύνη τους. Πιο πέρα όμως δεν θα κάνουν ό,τι τους καπνίσει, ό,τι λέει ο νόμος. Αυτά τώρα ας μας τα πει ο σημερινός ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και πολιτικός μηχανικός. Θα πρέπει να ξέρει τους νόμους. Από εκεί και πέρα. Ήρθαμε σε αντιπαράθεση με το μοναστήρι, άλλοι έτσι και έτσι και άλλοι μολοχτά. Δεν τους θέλουμε, αλλά πηγαίνουμε όλοι εκεί. Ρίξαμε το δικό μας τον παπά, επειδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και λίγο παράξενος είναι. Δεν έχει σημασία. Αν δεν υπήρχε το μοναστήρι, θα καθόμασταν και θα υποκύπταμε έστω και σε αυτά που λέει ο δικός μας ο παπάς. Ποτέ παίρνουν στην βαθιά τσέπη. Δεν βοήθησε, πιστεύω, καμία οικογένεια φτωχή στο χωριό. Λοιπόν, και δεν ήρθε. Την διώξαν από το χωριό της. Δεν ήρθε. Από εκεί και πέρα την αγκαλιάσαμε εμείς. Όπως την αγκαλιάσαμε, όχι όλοι βέβαια. Από εκεί και πέρα τώρα έχει γίνει αδιφάρα. Και τα θέλει όλα. Τέλος πάντων,
Όχι, έγωνε, γέγονε. Η πρότασή μου είναι, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει μία φωτογραφία στην πλαγιά να τσουγκρίζουμε τα αυγά μας, να πίνουμε το τσιπουράκι. Αυτό το πράγμα θα γίνει μόνο εάν γίνει ένα κλεισάκι έξω από τον περίβολο, κοντά στην πλαγιά, να τελειώνουμε αυτό, για να μην έχουμε πάντα αντιπαράθεση και ό,τι θέλουν να κάνουν αυτοί. Γιατί Άγιος Γιώργης πλέον δεν υπάρχει. Μη μας γελάσει και μας κάνει ένα εξοκλήσι εκεί με πέντε τούβλα και να πεινάει ο Άγιος Γιώργης, ελάτε να προσκυνάτε πάλι μέσα στον περίβολο. Και πού πάνε τα λεφτά του κουρμπάνι, από τα κουρμπάνια που είναι τουλάχιστον 500 ευρώ. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τη στιγμή που κάνει έραν ο παπάς για 100 λίτρα πετρέλαιο για τη Μεγάλη Εκκλησία. Δεν κατάλαβα. Κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουν. Ας το κάνει μόνη της αυτή. Αυτή. Να το κάνει και δεν θέλουμε και Μεγάλη Εκκλησία όπως ήταν η Εκκλησίτσα μας κλπ. Και τελείωσε η ιστορία. Πάνω σε αυτό θέλω να τοποθετηθείτε και να βγάλουμε και μια απόφαση αν θέλετε. Γιατί το ξαναλέω, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει φωτογραφία σε εκείνη την πλαγιά. Πέρασε και από θέση του Προέδρου από εδώ, η θέση του Αντιδημάρχου. Όταν κτίστηκε το μοναστήρι, ούτε καν ρώτησαν τότε, μουνουχτά όπως και τώρα, τον γκρέμισαν, ούτε ρώτησαν. Με τον Τρίφωνα και τη δικηγόρο του Πούλα, δεν ξέρω αν είστε εδώ, πήγαμε πολλές φορές στο Μητροπολίτη. Στην αρχή ο άνθρωπος δεν ήξερε, ήταν φοβισμένος, μας αντιμετώπισε. Μετά, όταν ενημερώθηκε από τους δικηγόρους του Φέρετε, ήταν ένας άνθρωπος στρασίδινος. Εγώ από τότε το λέω και το έχω στείλει μηνύματα αυτόν τον άνθρωπο που κάνει τον δεσπότη. Δεν τον απεχθάνομαι. Δεν είναι για μένα δεσπότης αυτός ο άνθρωπος. Δεν αντιδράσανε πιο παλιά στον νομό φόρο πάνω γκρεμίζοντα εκκλησία. Συζητήσαμε και πριν απ' έξω. Μας γκρέμισαν την Αγία Παρασκευή. Μας πήραν τις εικόνες, τα Ευαγγέλια που είχε μέσα. Κανένας δεν αντιδράσει τότε. Καιρός είναι κάποιος να αντιδράσουμε, γιατί αν δεν αντιδράσουμε τώρα, θα μας γκρεμίσουν και τίποτα άλλο, θα γκρεμίσουν και τα σπίτια μας. Και όταν ήμουν πρόεδρος, έβαλα τον τότε δήμαρχο που ήταν πάλι ο Θεοδωρίδης να βάλει λογαριασμό του νερού. Δεν πήγε ποτέ το νερό. Όταν μετά από χρόνια έγινε αντιδήμαρχος, έβαλα το νερό να το πληρώσει. Δεν ξέρω τι πίεση είχε τότε ο δήμαρχος ο Λιάσης ο Γιάννης και τη το αφαίρεσε. Αυτή τη στιγμή είναι και ο πρώην δήμαρχος εδώ, ο κ. Μάκης, δεν πληρώνει νερό, ξέρω. Όσο ήμουν εγώ στα πράγματα, δεν πληρώνει νερό. Και εκεί έχει. Δεν έχει ρολόγια. Δεν έχει ρολόγια, γιατί κάποτε εγώ όταν πήγα να το βάλω είχα αντίδραση. Έχει στρέμματα κήπους, έχει αυτό. Να τη χαρίσουμε και το νερό, τη το πληρώνουμε εμείς και το νερό, να μας γκρεμίσει το εκκλησάκι. Καιρός είναι να αντιδράσουμε. Φτάνει πια. Αυτό η εκκλησία χωρίς τον κόσμο. Και λέω στο προσήκη. Έτσι μάθανε να λειτουργούν δυστυχώς. Εμείς είμαστε στην εκκλησία. Τι να πιστέψω, Μοστέλ, τι να πιστέψω. Πολύ καλά είπε ο Κυριάκος ότι αν δεν αντιδράσουμε, αν δεν κάνουμε τίποτα, είναι σαν να αποδεχόμαστε τα πάντα. Και η ίδια η θρησκεία λέει φωνή λαού, οργή Θεού. Μετά από το που θα φύγουμε, θα σκορπίσουμε, θα ξεχαστεί το θέμα. Συμφωνώ να κάνουμε ένα κλεισάκι. Εγώ έρχομαι να δουλέψω κιόλας, αν θέλετε. Όχι, θα δουλέψω. Αν όχι, δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, να μπούμε μέτοχοι σε αυτήν την επιχείρηση. Να έχουμε όφελος. Και ένα τελευταίο, αν δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε ένα μεγαλύτερο μοναστήρι απ' έξω. Και άμα θέλουμε, μπορούμε. Μπορούμε. Να μην το ξεχάσουμε. Το θέμα μας είναι γιατί κρεμίστηκε το εκκλησάκι. Ακριβώς αυτό είναι. Μήπως πρέπει να αντιδράσουμε με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος να συζητήσουμε εδώ πέρα, να πάμε εκεί να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε κατάληψη, να τους ξεφτυλίσουμε, να μην φτάσουν λεωφορεία άλλη φορά εδώ μέσα. Έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει. Και οι παππούδες μας, οι παππούδες, ο πεθερός μου, το ρωτάμε πότε έγινε το εκκλησάκι αυτό, το θυμάσαι. Ουτκόγα Σαρόντου λέει. Από πότε βρέθηκε. Από τότε που γεννήθηκα εγώ το θυμάμαι λέει. Και εμείς ξεχνάμε. Και εδώ πέρα ακούω τώρα πώς θα κτίσουμε το εκκλησάκι, αν θα πάμε να το κτίσουμε προσωπική εργασία ή όχι. Αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι αντίδραση, πώς θα αντιδράσουμε τώρα. Πρέπει να δώσουμε μια παρουσίαση να αναδεικνύει ένα μείζο θέμα στο χωριό που γεννήθηκε και το καταμαρτυρεί σύσσωμη εδώ η παρουσία όλων σας. Καταρχήν θα πρέπει να διερευνήσουμε τα πράγματα, διότι από ό,τι αντιλήφθηκα φήμες
λένε ότι την εντολή την έδωσε ο Μητροπολίτης. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο ή θέλανε να καλυφθούν αυτοί που το είπανε. Άρα θέλει μια διερεύνηση, Πρόεδρε, διότι, ξέρετε, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Άρα πρέπει να δούμε ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Αν την έδωσε ο Μητροπολίτης, πιστεύω ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο Μητροπολίτης. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά αυτό που ξέρω και το έχουμε ως αρχή όλοι οι πολιτικοί, αλλά όλοι οι ηγέτες, όλοι αυτοί που ηγούνται από έναν σύλλογο ως την κυβέρνηση, ως μια τοπική αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, τον λαό που εκπροσωπούν. Αυτό λοιπόν από το Εκκλησάκι, από ό,τι άκουσα από τον Πρόεδρο, από τον Τρίφορ, μιλάνε για το 18ο αιώνα, μιλάνε για αναστήλωση το 1910 και κανείς αντιλαμβάνεται ότι αυτό το εξοπλίσει έχει άριχτη σύνδεση με γενιές πολλές. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το έθνος μας, το κράτος μας, ο βασικότερος πυλώνας που δεν χάσαμε αν θέλετε, τα ήθη και τα έθιμά μας, ήταν η Ορθοδοξία, ο βασικότερος πυλώνας. Άρα όλοι έχουμε μια τεράστια ευαισθησία σε αυτή την θρησκευτική κληρονομιά και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πουθενά δεν κρεμίζεται κανένα εκκλησάκι, διότι πραγματικά υπάρχει αυτή η υψηλή θρησκευτική αντίληψη όλων, αλλά και η ευγνωμοσύνη προς αυτήν την θρησκεία. Εγώ θα σας πω ένα γεγονός για να δώσω την σημασία και την αξία τι σημαίνει να εξοκλήσει. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, σε ένα από τα ακριβότερα προάστια των Αθηνών στην Κηφισιά, υπήρχε ένα εξοκλήσει. Θέλω να κάνω διαπλάτηση της Κηφισιάς, της Κηφισίας στην Κηφισιά, αλλά ήταν εξοκλήσει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, έγινε σιδηρόδρομος, μετακινήσανε όλη την πέριξη γη, δηλαδή το εξοκλήσει κάλυπτε περίπου 12 τετραγωνικά και μετακινήσαν μία έκταση 60 τετραγωνικά πάνω σε γραμμές, 100 μέτρα δηλαδή να το πάρουν πιο πέρα και ξοδέψανε εκατομμύρια. Αυτό και μόνο, ήθελα να το λέω ως γεγονός για να δείτε πόσο σημασία και αξία δίνει και η πολιτεία μας ακόμα σε αυτά τα εξοκλήσια. Εγώ θεωρώ ότι με σεβασμό και προς τον Μητροπολίτη να το διερευνήσετε αλλά και να διεκδικήσετε αυτό που εσείς θεωρώ πολύ σωστά λέτε ότι το εκκλησάκι σας ανήκει και πρέπει να το ξανανακτήσετε με όποιον τρόπο θελήσετε εσείς και να πω ότι εάν ο Μητροπολίτης δεν σας δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις δεν χρειάζεται να την παρατηθούμε. Θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε. Εγώ θα είμαι δίπλα σας σε οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί να ξαναχτιστεί, να εξοπλίσει μέσα έξω όπως το θεωρείτε εσείς, θα αποφασίσετε εσείς οι κάτοικοι του χωριού όπως το θέλετε. Μέσα θα μας εκμεταλλεύετε πάλι η ίδια. Εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω θα σας στηρίξω σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά γιατί το χωριό στον Άγιο Παντελεήμονα έχω και μια ιδιαίτερη έτσι, σχέση και με τους ανθρώπους αλλά και με τον χώρο. Θα είμαι δίπλα σας, θα σας στηρίξω σε οποιαδήποτε βοήθεια ζητήσετε και να αποκατασταθεί αυτή η πραγματική ζημιά που έγινε σε εσάς. Διότι ότι πράγματι κάποιοι που πιστεύουν και τιμούμε τους νεκρούς μας φύγονται. Έχουν θέματα ακόμα, μπας περιπτώσει. Έτσι, πώς ελήφθη και από ποιον ελήφθη αυτή η απόφαση να γκρεμιστεί αυτό το εξοκλήσει και κάτι τα περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μια τυπαλότητα με ένα θρησκευτικό χώρο δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Μην νομίζετε ότι αντί να αντιπαρατηθείτε με τις μονές θα τις κάνετε κακό, όχι, θα τις διαφημίσετε. Δυστυχώς θα τις διαφημίσετε. Θα τους δώσετε περισσότερη έτσι αναγνωσιμότητα και θα είναι μια διαφήμιση για αυτές κάτι που δεν θέλουν για αυτούς, εν πάση περιπτώσει. Με σεβασμό θα τους αντιμετωπίσετε, θα κάνετε το πανηγύρι που κάνατε εκεί που θα χτιστεί ή θα χτίσουμε το εξοπλίσει και όλα θα πάνε μια χαρά. Όμως πραγματικά με ένα μεσηκίδι σημερινές της παρουσία, Πρόεδρε, έχεις αναχωριώσει συμπαραστάτες και αυτό σε γεμίζει ευθύνες απέναντι στους χωριανούς και οτιδήποτε χρειαστεί σε αυτή την προσπάθεια, εγώ θα είμαι αρρωγός δίπλα σου όποτε θέλεις, προκειμένου να αποκατασταθεί όλη αυτή η μπάσχη τόση κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
βρήκαμε είναι ακριβώς απ' έξω δεξιά. Το χωράφι που ζητάνε αυτοί για να κάνουν ξενοδοχείο, θα το κάνουν κλεισάκι και χώρο. Αν μπορέσουμε να τις διώξουμε, δεν χρειάζεται να κλείσουμε. Το ίδιο και τους δύο δημοτικούς συμβούλους υπάρχουν άλλες 13 σφραγίδες σε αυτό το χωριό που είναι όλοι οι σύλλογοι. Προτείνω λοιπόν να γίνει ένα συντονιστικό όργανο έστω από τους Προέδρους, αν όχι από όλα τα Διοικητικά Συμβούλια και να αρχίσετε να κάνετε αναφορές. Γραπτά, όπου πάτε, γραπτά. Οι αρχαίοι έλεγαν σκρίπτα μάλι, τα γραπτά μένουν. Τα προφορικά τα είπαμε, τα ξεχάσαμε, τελειώσαμε. Γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση να ρωτήσουμε τι θα γίνει. Αυτή... Και αν συμφωνείτε όλοι να γίνει το συντονιστικό όργανο. Την εκκλησία, η καινούρια, θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά με τον Μητροπολίτη. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην μας δώσει άδεια λειτουργίας. Πώς το κρέμισε. Δεν θα πάρει άδεια λειτουργίας στο καινούριο εκκλησάκι και δεν θα μπορεί να λειτουργεί και θα έρχεται η αστυνομία και δεν θα αφήνει να λειτουργεί το εκκλησάκι. Και θα έχουμε προβλήματα. Θα μην έχουμε σε ένα τέτοιο τυχαιώνα προβλημάτων. Αν αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι θέλουμε να κάνουμε εκκλησάκι, θα πρέπει να προσέξουμε και τις κινήσεις μας μαζί τους. Μετά το χτίσιμο και την αδειοδότηση του νέου εκκλησιού, μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες όποιες θέλουμε μετέπειτα. Αφού έχουμε πάρει την αδειοδότηση της νέας εκκλησίας. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα λειτουργίας. Γιατί εκεί που ήταν. Και ας ήταν μέσα στο ναό που χτίσαμε. Ας μην τον κρεμίζαν. Θα ήταν και όμορφο. Κακώς τον κρέμισαν. Τώρα τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει. Και συμφωνούμε εδώ όλοι μαζί ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα νέο Άγιο Γεώργιο, γιατί βλέπει η πλειοψηφία αυτό ζητάει να γίνει ένα νέο εκκλησάκι απ' έξω, αφού ο Δήμος θα συμφωνήσει και αυτός και θα δεσμευτεί ότι θα μας δώσει το χώρο, μην είναι αρνητικός ο Δήμος και δεν δίνει το χώρο να χτιστεί το νέο εκκλησάκι, θα πρέπει να γίνει η δέσμευση αυτή. Να γίνει η δέσμευση της νοοδομής ότι θα μπορεί να χτιστεί απ' έξω για να αποκατασταθεί το όλο θέμα. Στη γωνία, έτοιμο είμαι. Δεν έχουν ανάγκη να γίνει. Εντάξει, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γίνεται. Αυτό γίνεται. Αν το προσφέρει, γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Οπότε μένει μόνο η αδειοδότηση της νοοδομής. Να προσέξουμε αυτό. Αυτή συνεχίζει να γίνει η επιτροπή όπω είναι. Το δεύτερο. Θα επισκεφθούμε όπως αρμόζει το Μητροπολίτη. Γιατί πρέπει να έχουμε και τη συνέννηση του Μητροπολίτη. Ανεξάρτητα από το τι θα πει. Θα έχουμε τη συνέννηση με προτάσεις του Μητροπολίτη. Αυτό για να γίνει, πρέπει να γίνει ένα τέτοιο όργανο, από την αρχή το είπαμε, μια επιτροπή αγώνων. Που θα αποφασίσετε εδώ πέρα, τέθηκε μια πρόταση να είναι και σύλλογοι. Καλώς να είναι και σύλλογοι. Να μην είναι όμως 100 άτομα, να είναι άτομα τα οποία θα συντονιζόμαστε. Θα βρισκόμαστε και θα παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και η πρόεδρος των συλλόγων. Και όποιος αν ζητάει κάποιος και είναι τόσο συναισθηματικά δεμένος, να έρθει και αυτός. Αν θέλει ο Βασίλης να αποφασίσουμε αν πραγματικά θέλουμε στο κοινοτικό χώρο, στο δημοτικό χώρο που θα μας δοθεί και είμαι σίγουρος θα μας δοθεί, να χτιστεί το εξοκλήσι μας. Με τις εικόνες, έτσι, με τις εικόνες που υπάρχουν, θα απαιτήσουμε και τις ζητήσουμε. Πρόεδρε, πρότασή μου είναι να ζητήσεις την ανάταση των χεριών για το αν θέλουμε να χτίσουμε το εκκλησάκι ξανά. Νομίζω ότι θα σας αφήσω το αγίπτο.